Για μείνε λίγο εδώ. Αυτή την κουβέντα χθες την άκουσες. Πώς γίνεται αυτό να μας πεις. Την άκουσες με τον άλλον που έβαλε την απόδειξη του μπουρδέλου μέσα στις αποδείξεις για την εφορία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρεις πολύ καλά ότι Ελλάδα πρέπει να μαζέψουν αποδείξεις για να δικαιολογήσουν τα αποδείξεις από περίπτωρα, από οτιδήποτε. Ένας έβαλε απόδειξη 250 ευρώ από ένα μπουρδέλο. Όπου είχε επισκεφθεί. Γιατί το μπουρδέλο κόβει απόδειξη, κανονικά έτσι. Και έγραφε. Πλήρωσε την Τζίνα, ήταν η κοπέλα που τον εξυπηρέτησε. Η υπηρεσία που. Έτσι της... αυτά. Ισχύει. Ήταν με σφραγίδα η απόδειξη, κανονικά όλα. Είναι νόμιμο. Τι προσκόμισε. Εδώ προσκομίζουν τέτοιου είδους αποδείξεις. Δηλαδή να ξέρουμε να ζητάμε και απόδειξη, άμα είναι. Όχι, πρέπει να δίνεις. Τι. Απόδειξη. Να δίνεις απόδειξη. Εσύ είσαι η κοινή εδώ. Αφού είσαι. Ρε παιδί μου, αν πας έτσι και την πληρώσεις την κοπέλα, πρέπει, ναι. Έχει να σου κόψει απόδειξη νόμιμη. Εδώ και να την προσκομίσει. Και να είσαι και νόμιμο. Θα σε πιάσει η γυναίκα σου και σου πει: τι, πού είσαι να χθες. Εγώ είμαι νόμιμος. Μπορεί να σε κανονίσει με κανένα έξτρα, μωρέ, εντάξει. Εγώ είμαι νόμιμος εδώ πέρα. Μπορεί να πληρώσει με βίζα. Με βι... βίζα. Με τη βίζα. Με τη βίζα να πληρώσει. Με τη βίζα τη βιζού. Είναι απίστευτα αυτά που λέτε τώρα. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν δει το θεματάκι αυτό, ισχύει και έγινε στα Τρίκαλα. Να το ανεβάσουμε έτσι το δημοσίευμα στο Facebook, στο Μέμνον Γιώργος, για να το δουν. Υπάρχει και απόδειξη εκεί πέρα, 250 ευρώ. Πληρώσε την Τζίνα ο άλλος και έκαμε τη δουλειά και την προσκόμισε την απόδειξη. Στην, αφού της είπε ό,τι αποδείξει έχει να τις προσκομίζει. Ο άνθρωπος δεν έχει λάθος. Καλά έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα. Η γυναίκα της είδε. Η γυναίκα του τις είδε. Δεν ξέρω αν συμπληρώνει μαζί τη φορολογική δήλωση, αν κάνουν χωριστή. Μάλιστα. Άστα μόνο μου, θα τα κάνω εγώ αυτά, αφού δεν καταλαβαίνεις. Μέμνον και Γιώργος, 6.30 με 11 το πρωί. Το σούπερ δίδυμο στον πρώτο μουσικό σταθμό της Κύπρου.